Καλημέρα σας. Για σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βιντεάκι εκτός αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Tesla μου απέστειλε δωρεάν ένα πακέτο για προστασία του αυτοκινήτου σε συνθήκες χειμώνα. Όπως ξέρουμε στις βόρειες χώρες, εκτός του ότι πρέπει κάποιος να φοράει λάστιχα χειμώνα στο αυτοκίνητο, σε κάποιες περιπτώσεις όταν μαζεύει πάγο, όταν έχει πάγο ο δρόμος ή όταν έχει χιονίσει, οι τοπικές δημοτικές υπηρεσίες ρίχνουν ένα ειδικό μείγμα στους δρόμους, το οποίο είναι από αλάτι, έχει κάποιο ειδικό χώμα μέσα και το οποίο βοηθάει στο να μην πιάνει ο δρόμος πάγο εύκολα. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η κατασκευάστρια εταιρεία αποστέλλει αυτά τα δωρεάν winter kits στους πελάτες της σε χώρες οι οποίες έχουν βαρύ χειμώνα είναι και το γεγονός ότι τα Tesla Model 3 είναι σχετικά ευαίσθητα σε σκουριά από αλάτι που τυχόν είναι στο δρόμο ή σε πετραδάκια που μπορεί να συμπεριλαμβάνει αυτό το ειδικό μείγμα που ρίχνουν οι δημοτικές υπηρεσίες στους δρόμους για να μην βγαίνει πάγος. Και έτσι για αυτό το λόγο, επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα περιστατικά σε χώρες όπως κυρίως η Φιλανδία ή ο Καναδάς, αλλά υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά, ας πούμε, στη Σουηδία ή στη Νορβηγία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, η κατασκευάστρια εταιρεία αποστέλλει αυτό εδώ, το κουτί, το οποίο συμπεριλαμβάνει ορισμένα πράγματα που θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου να τα βάλει μόνος του στο αυτοκίνητο. Μας δίνει και χειρίδιο χρήσης για να μπορέσουμε να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα έναντι ενός μικρού χρηματικού ποσού, περίπου στις 300 νορβηγικές κορώνες, γύρω στα 30 ευρώ, μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού και να πάει στην Tesla και να τα κάνουν mount, να τα τοποθετήσουν στο αυτοκίνητο οι ίδιοι, οι μηχανικοί. Το κουτί λοιπόν είναι αυτό εδώ, που βλέπουμε. Βλέπετε εδώ ότι κατασκευάζεται στην Κίνα. Το part name βλέπετε ότι λέει Mud Flaps και Splash Guard Kit. Και έχουμε εδώ και τον supplier, που είναι ένα supplier από την Κίνα. Qingdao Angelico to Parts and CO. Για το συγκεκριμένο βίντεο θα σας το κάνω μόνο unboxing, να σας δείξω τι περιλαμβάνει το κουτί. Στο αυτοκίνητό μου δεν θα το τοποθετήσω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στο δικό μου αυτοκίνητο έχω βάλει Expel μεμβράνες, έχω καλύψει όλο το μπροστινό μέρος και επίσης στα πλαϊνά στις πόρτες, στα ευαίσθητα σημεία στα οποία έχει αναφερθεί ότι το Model 3 είναι ευάλωτο σε τέτοια πράγματα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι καλό θα ήταν να περιμένει κανείς. Έχουν αναφερθεί περιστατικά από άλλους reviewers που λένε ότι όταν το τοποθετείς το συγκεκριμένο προϊόν στο αυτοκίνητο, τόσο περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά που λύνει. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν σημεία που οι λασποτήρες, τέλος πάντων, μαζεύουν λάσπη και είναι πολύ δύσκολο να τα εντοπίσει ο οδηγός και να τα καθαρίσει σε αυτά τα σημεία. Θα πρέπει ακόμα και να τα αφαιρέσει για να τα καθαρίσει αποτελεσματικά. Αυτό είναι φυσικά επικίνδυνο, διότι όταν κάποιος οδηγάει σε δρόμους οι οποίοι έχουν αυτό το ειδικό μείγμα από αλάτι και λάσπη και το μαζέψει σε αυτό το σημείο και δεν καθαριστεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει στο αυτοκίνητο διάφορα θέματα, όπως ας πούμε σκουριά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Βλέπουμε εδώ, καταρχάς μας δίνει το εγχειρίδιο. Βλέπουμε ότι στην πίσω μεριά μας δείχνει τι συμπεριλαμβάνεται στο κουτί. Βλέπουμε τους λασποτήρες και τα mounting kits, τις βίδες ας πούμε για τα παξιμάδια που έχει και κάποιες ροδέλες για να τα τοποθετήσουμε στο αυτοκίνητο. Μας λέει και τι εργαλεία χρειάζονται εδώ για να το τοποθετήσουμε. Από πλευράς οδηγιών βλέπουμε ότι μας λέει να καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά το αυτοκίνητο στην
Εκεί που θα πρέπει να τοποθετήσουμε τους λασποτήρες και να το στεγνώσουμε. Και μας λέει να στρίψουμε το τιμόνι τέρμα αριστερά για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στην περιοχή στην οποία χρειάζεται να δουλέψουμε πάνω. Εδώ μας λέει ότι αρχικά χρησιμοποιούμε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσουμε δύο βιδούλες που είναι εδώ στο κάτω σημείο στο αυτοκίνητο και επίσης ανοίγουμε και ένα μικρό κάλυμα που έχει εδώ, αν δείτε, και βγάζουμε και από εδώ μία βίδα που έχει. Στη συνέχεια μας λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προσεκτικά το ψαλίδι για να κόψουμε αυτό το συγκεκριμένο κάλυμα. Εδώ στη συνέχεια μας δείχνει οδηγίες πώς να κάνουμε προσεκτικά installation του U-nuts με αργές κινήσεις. Τις βλέπουμε εδώ. Και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε λοιπόν το installation των splash guards. Μας λέει εδώ ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε δύο μεμβράνες. Βάζουμε αυτό εδώ το προστατευτικό. Και στη συνέχεια το τοποθετούμε εδώ και ξαναβάζουμε τις δύο βίδες σε αυτό το σημείο. Και εδώ μας λέει στο τέλος πώς τοποθετούμε τους λασποτήρες. Μας λέει ότι οτιδήποτε κίνηση κάνουμε στο τέλος θα πρέπει να την επαναλάβουμε και για τον δεξιότροχο, οπότε θα πρέπει να στρίψετε το τιμόνι τελείως δεξιόστροφα για να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Η όλη διαδικασία του mounting φαίνεται σχετικά απλή, αλλά όπως είπαμε μπορεί κάποιος να πάει και να την κάνει την όλη διαδικασία στην αντιπροσωπεία της Tesla. Βλέπουμε εδώ τις βίδες που μας δίνει το mounting kit. Και εδώ έχουμε τους λασποτήρες. Βλέπουμε ότι είναι σε δύο κομμάτια. Αυτό εδώ και αυτό εδώ. Βλέπουμε εδώ τις μεμβράνες που μας έδειξε πριν στις οδηγίες. Είναι λοιπόν για τον ένα τροχό και για τον άλλο. Εδώ είναι και για τον άλλο τροχό. Είναι μόνο για τους μπροστινούς τροχούς. Βέβαια, δεν νομίζω να περιλαμβάνει κάτι άλλο το κουτί, όχι. Αν κάποια στιγμή μελλοντικά δω ότι υπάρχει όφελος στο να εγκαταστήσω αυτά εδώ στο αυτοκίνητο, φυσικά θα κάνω βιντεάκι για το πώς θα γίνει η εγκατάσταση. Να πω επίσης πριν κλείσω ότι αναμφισβήτητα εφόσον θα κάνετε εγκατάσταση κάτι τέτοιο στο Model 3, εντός της πόλης λογικά δεν θα σας ρίξει το range του αυτοκίνητου, πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να κάνετε με μια φόρτιση, αλλά αναμφισβήτητα εάν το οδηγάτε το αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο ως εκ το πλείστον, σίγουρα θα έχει ένα μικρό impact στο range, οπότε θα πρέπει να περιμένετε να πέσει, τώρα θα είναι 2-3%, δεν νομίζω να είναι περισσότερο. Επομένως θα πρέπει να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη σας πριν κάνετε εγκατάσταση οτιδήποτε τέτοιο. Όπως είπα στο δικό μου αυτοκίνητο έχω τις μεμβράνες Expel, θα κάνω ένα χωριστό βιντεάκι και θα σας δείξω πώς είναι τοποθετημένες στα πλάγια χαμηλά στις πόρτες του αυτοκίνητου, ποια σημεία είναι που πρέπει να προσέξετε και είναι εξαιρετικά φθηνό αν θέλετε να βάλετε μεμβράνες Expel μόνο σε αυτά τα σημεία, πιστεύω ότι θα τα βάλετε πάρα πολύ φθηνά, δηλαδή το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προστατεύσετε το αυτοκίνητο από μικρά πετραδάκια αλλά και από τυχόν αλάτι, ας πούμε, για σκουριά χωρίς να χρειαστείτε να βάλετε αυτούς εδώ τους λασποτήρες και με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσετε όσον αφορά το range του αυτοκίνητου, πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να κάνετε.